Γεια σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν ένα βιντεάκι μέσα στη βροχή και το κρύο. Ανοίξανε τα Sinsay στον Πειραιά. Είναι ανοιχτά στο Τζάμπο μέσα κάτω στο λιμάνι του Πειραιά. Και Πέτρου Ράλι 97 μέσα στο Σκλαβενίτη. Έχω μεγάλη χαρά γιατί ήταν ένα από τα αγαπημένα μου μαγαζιά. Θυμάστε ότι είχα κάνει haul με το που βγήκανε και ήταν διαδικτυακά πλέον και μπορούσαμε να κάνουμε αγορές. Οπότε τώρα θα τα δούμε live, να δούμε τι έχουν μέσα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουν φέρει και πάμε μετά να δούμε τι τελικά αγόρασα. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Το βιντεάκι μου ξέρετε πως είναι, με τιμούλες, σχόλια, tips, τα ξέρετε, τα κλασικά δικά μας βιντεάκια. Οπότε πάμε να μπούμε μέσα και να δούμε τελικά τι έχουν φέρει. Η βόλτα μας στα Sinsay ξεκινάει από τα ξύλα κοπής και γενικά όλα τα ξύλινα είδη σερβιρίσματος που έχουν φέρει τα Sinsay. Δίσκοι κοπής από 7 ευρώ, ο συγκεκριμένος είναι αυτός που έχω στο εξοχικό, τον έχουν 5,5 ευρώ και είναι σε προσφορά. Αυτός εδώ είναι ο μισός ξύλινος, ο μισός μαρμάρινος στα 5 ευρώ. Να ο διπλός δίσκος που έχω, τον θυμάστε πόσο σας άρεσε στα 19 ευρώ, ορντεβιέρα στα 5,5 ευρώ και βάση για ζεστά σκεύη στα 5 ευρώ. Διάφορα καλάθια από 5, 7, 8 ευρώ. Όμορφη ιδέα να κάνουμε οργάνωση στην κουζίνα μας, ειδικά τώρα την άνοιξη, αλλά και στο μπάνιο μας, μπορούμε να βάλουμε πάνω κεράκια και να διακοσμήσουμε το τραπέζι της βεράντας μας, ανάλογα φαναράκια σε φυσικό χρώμα αλλά και σε μαύρο από 4 ευρώ. Τα μεγάλα φανάρια που βλέπετε κάτω είναι στα 6 ευρώ, μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτός εδώ ο δίσκος με ψάθα, ιδανικός για να διακοσμήσει το τραπεζάκι στο σαλόνι μας, να βάλουμε πάνω κεριά και ψεύτικα αυγά για μια μελλοντική πασχαλινή διακόσμηση. Οι κλασικές κούπες που έχουν τα Sinsay σε χρυσό και σε όμορφα χρώματα, ροζ πράσινο λευκό με ανάλογα πιάτα από 2,5 ευρώ. Ξετρελάθηκα με τις κουρτίνες που έχουν φέρει τα Sinsay, ειδικά αυτές με βελούδινη υφή, οι οποίες έχουν 6,5 ευρώ, γκρι πράσινο ροζ, ξέρετε πόσο μου αρέσει το πράσινο και οι οποίες είναι σε προσφορά, νομίζω ότι είναι πολύ οικονομικές και είναι πολύ καλή ποιότητα, αλλά μου άρεσαν και αυτές με πολυέστερ, όπως αυτή εδώ η οποία είναι με ασημένια υφή. Η τιμή τους ξεκινάει από 5 ευρώ, θα βρείτε με 6 ευρώ, με 7 ευρώ, ανάλογα με το τι θα προτιμήσετε και είναι ιδανική λύση για μια ανοιξιάτικη διακόσμηση. Και πάμε τώρα στα μεταλλικά δοχεία για αποθήκευση απορρυπαντικού στο χώρο πλυντηρίου, ξεκινάνε από 7 ευρώ, φτάνουν μέχρι 11-12 ευρώ, όπως και οι οργανωτές κουζίνας από 7 ευρώ, οι οποίοι είναι κεραμικοί, πάρα πολύ καλή ποιότητα, μεγάλο σχήμα, ιδανική για κάθε κουζίνα. Καλύματα για μαξιλάρια από 2,5 ευρώ σε πολλά χρώματα σχέδια, ασπρόμαυρα, με πουά, μονόχρωμα, ροζ, γαλάζια, κούνινα. Ειδικά αυτά με τα 2,5 ευρώ είναι μια όμορφη ιδέα για διακόσμηση σε μια βεράντα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Διάφορα γυάλινα είδη σερβιρίσματος, όπως ποτήρια και κούπες, τα οποία ποτήρια ξεκινάνε από 1,5 ευρώ το καθένα. Αυτή εδώ η θήκη για τα αυγά κάνει 2 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε τα χρώματα που θα έχουμε για την Άνοιξη και το Πάσχα. Μ' άρεσαν πολύ αυτές εδώ οι κούπες στα 1 ευρώ, οι οποίες είναι γυάλινες και οι οποίες μπορούν να γίνουν και ένα όμορφο ρεσό για την Άνοιξη. Βάζα αποθήκευσης για τρόφιμα και ό,τι άλλο θέλουμε, τσάι, καφέ, ζάχαρη από 2,5 ευρώ. Ξεχώρισα αυτό εδώ το γυάλινο βάζο με το ιδιαίτερο σχήμα στα 1,5 ευρώ. Ξύλινος οργανωτής ιρταριών κουζίνας από 7 ευρώ και πλαστικοί οργανωτές για το ψυγείο μας. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα γυάλινα βάζα,
τα οποία είναι σε προσφορά και έχουν 3,5 ευρώ όμορφα χρώματα που μπορούμε να τα διακοσμήσουμε τώρα την άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι, σε τα ποράφια στα 5 ευρώ για να κάνουμε μια όμορφη διακόσμηση τείχου, διάφορες κουβέρτες, οι μπλεκτές ξεκινάνε από 10 ευρώ σε όμορφα χρώματα, αλλά και φλής από 3,5 ευρώ σε μπλε, κόκκινο, γκρι, εκρού και οι πιο λεπτές, οι οποίες μπορούν να διακοσμήσουν το σαλόνι μας τώρα την άνοιξη από 10 ευρώ. Σας δείχνω αυτό το υφασμάτινο κουτί στα 3 ευρώ που ξέρετε πόσο μ' αρέσουν για αποθήκευση σε ένα υπνοδωμάτιο, ήδη μπάνιο από 7 ευρώ σε πολύ γκλαμ διάθεση και διάφορα είδη κουζίνας, φόρμες για κέικ, είδη σερβιρίσματος, κουτάλες, αναδευτήρια, από σιλικόνη από 2 ευρώ. Σέτα από σπάτουλες στα 4 ευρώ, μαχαιροπύρουνα από 13 ευρώ, μικρά κουταλάκια, μικρά πυρουνάκια από 3 ευρώ και όλα αυτά είναι σε αυτό το όμορφο χρυσό χρώμα, το οποίο δεν βαθαίνει τίποτα με το πλύσιμο. Τα τραπεζομάντιλα τα έχει βάλει μισή τιμή στα 6,5 ευρώ και η φασμάτινα σουπλά από 1 ευρώ έρχεται βιντεάκι με πολλές ιδέες για αυτά τα σουπλά. Ξεκίνησαν και τα πρώτα ανοιξιάτικα στα Σίνσεϊ από 3 ευρώ σε ροζ και πράσινο, η περιψωμένη πιατέλα στα 5 ευρώ που μας θυμίζει κάτι από τη γιαγιά μας, καλάθια από 3 ευρώ, χαλάκια από 5 ευρώ, ιδανικά για τώρα το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βιντεάκι μέσα από τα Σίνσεϊ και καλωσορίζουμε στην ελληνική αγορά ένα μεγάλο μπραντ που ανοίγει στη χώρα μας, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έχει εξαιρετικές τιμές και απίστευτη ποιότητα. Και πάμε να δούμε τι τελικά αγόρασα. Είναι λοιπόν η επόμενη μέρα και πάμε να σας δείξω τι αγόρασα. Λοιπόν, το μαγαζί αυτό, το Σίνσεϊ, έχει ανοίξει Πέτρου Ράλι 97, είναι μέσα στο Σκλαβενίτη, οπότε μπαίνετε μέσα στο Σκλαβενίτη και θα το δείτε, ανεβαίνετε τη σκάλα. Και σήμερα ανοίγει κάτω στον Πειραιά, Αγίου Διονυσίου 5, μέσα στα Τζάμπο. Οπότε μια χαρά, είναι στα γνωστά μας λιμέρια, οπότε ξέρουμε πού να πάμε και πώς να το βρούμε. Το γνωρίζετε λοιπόν το Σίνσεϊ, τα μπαλονάκια μου και αυτά εδώ τα πήρα. Το είχα κάνει haul πριν από 2 χρόνια σχεδόν, 1,5 χρόνο για την ακρίβεια, όταν είχε πρωτοέρθει διαδικτυακά στη χώρα μας και τώρα πια είναι φυσικό κατάστημα. Βέβαια έχει ανοίξει και σε άλλες περιοχές, τώρα άνοιξε εδώ πέρα Πειραιά και τέτοια μέρη. Και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Αυτά λοιπόν είναι σε έκπτωση αυτά που πήρα, γιατί υπάρχει μια άλλη κράτηση που έχω κάνει που είναι τα τρέχον, οι τρέχον τιμές. Απλά επειδή μου είχαν στείλει ένα κωδικό 20% εκπτωτικό, δεν λειτουργούσε την πρώτη μέρα, οπότε θα πάω σήμερα να τα πάρω. Θα τα δείτε σε επόμενο βιντεάκι. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε, να δούμε τι αγόρασα. Πρώτα απ' όλα πήρα αυτό εδώ το τραπεζομάντιλο που το είδατε, που το έδειξα μέσα στο βιντεάκι. Είναι λοιπόν βαβακερό με αυτή εδώ πέρα την πολύ όμορφη γκρι φάσα από 12,99, 13 ευρώ, 6,5 ευρώ μισή τιμή, 1,40 επί 1,80. Ό,τι πρέπει για το πίσω τραπέζι που έχω στην πίσω τραπεζαρία. Ξέρετε ότι μου αρέσουν αυτά τα τραπεζομάντιλα. Είχα πάρει και πέρυσι από τα Pepco, αλλά μόλις το είδα λευκό με γκρι, λέω αυτό είναι για μένα, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ πήρα αυτόν εδώ το δίσκο, τον οποίο τον έχω και στο εξοχικό και πήρα ακόμη έναν, 6 ευρώ από 13 ευρώ. Τώρα, θα μου πείτε τι τον θέλει στο δεύτερο ίδιο δίσκο. Θέλω να βάλω κάτι ανάμεσα και να τον κάνω διπλό. Και θα μου πείτε τι θα κάνεις Κατερίνα τόσους διπλούς δίσκους, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ, να πω κάτι. Στο κανάλι της Χρύσας, το Χρύσας Perfect Home, το ξέρετε, σας έχω ξαναπεί για αυτό το κορίτσι, είδα που έκανε ένα haul από Vico και είχε έναν εξαιρετικό διπλό δίσκο στα 10 ευρώ. Δεν έχω πάει ακόμη Vico, αλλά έρχεται και από εκεί haul και θα μου πείτε γιατί τόσα haul, γιατί είναι εκπτώσεις. Οπότε ξέρετε, είναι η περίοδος που ψωνίζω. Πήρα αυτόν εδώ πέρα το δίσκο, ο οποίος έκανε 4 ευρώ και είναι μέσα με ψάθα. Αυτό το πήρα για το εξοχικό, το
Καλά, και τα άλλα για το ξυπνικό τα πήρα εκτός από το τραπεζομάντιλο. Γιατί μου αρέσει πολύ να βάλω μέσα κεράκια και να κάνω έτσι μια διακόσμηση. Αλλά νομίζω ότι και για οργάνωση κουζίνας κάνει. Να βάλουμε μέσα μπουκάλι με λάδι, ξύδι, αλλά το πιπέρο γενικότερα τι θέλουμε. Αλλά και για μπάνιο να κάνουμε έτσι μια σύνδεση. Και για κρεβατοκάμαρα, όπου θέλετε βάζετε ένα τέτοιο δίσκο. Και αυτός ήταν σε έκπτωση, αρχική τιμή δεν βλέπω, αλλά νομίζω πάλι 10-15 ευρώ κάπου εκεί. Οπότε πήρα και αυτόν εδώ το δίσκο και ακόμη πήρα αυτά λοιπόν εδώ τα σουβέρ, τα οποία έκαναν 2 ευρώ από 6 και τα θέλω και αυτά στο εξοχικό. Τώρα, το λάθος ήταν που δεν πήρα ακόμη ένα τέτοιο σετ με 2 ευρώ. Αυτά τώρα μπορούμε να τα κάνουμε και άλλα πράγματα. Έχω κάποιες άλλες ιδέες για διακόσμηση. Οπότε, αν βρεθείτε σαν Σινσέι, αγοράστε τα, γιατί έρχονται τέτοια βιντεάκια. Και λοιπόν, πήρα ακόμη. Πήρα λοιπόν 5 τέτοια σετ, τα οποία σετ έκαναν 1,5 ευρώ από 3 και που είναι μικρά γυάλινα δοχιάκια. Αυτά είναι τώρα για μπαχαρικά, τα οποία έχουν πάνω το όμορφο ξύλινο καπάκι. Να τα εδώ πέρα, να τα δείτε καλύτερα. Τα δύο λοιπόν γυάλινα δοχιάκια, το σετ δηλαδή με 2, κάνει 1,5 ευρώ από 3. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν θέλετε να κάνετε μια ανανέωση στην οργάνωση της κουζίνας σας, αυτά πάλι για το εξοχικό, γιατί εκεί θα κάνουμε μια ανανέωση, παύλα ανασκευή, παύλα μόνη μου θα την κάνω στην κουζίνα. Θα τη δείτε τώρα, αυτά τα βιντεάκια θα είναι από το Μάιο και μετά, γιατί έχουν αρκετή δουλίτσα και θα είμαι και μόνη μου να τα κάνω, οπότε θέλουν λιγάκι την προσοχή μου. Οπότε πήρα 5 τέτοια. Λοιπόν, αυτά αγόρασα από εκδοτικά. Α, να σας πω κιόλας ότι αυτό εδώ το παντελόνι φόρμα το αγόρασα από το Ζάρα στα 6 ευρώ και έχει και τσέπες, είναι cargo steel. Το Ζάρα κάτω στον Πειραιά έχει βάλει πάρα πολύ καλές εκπτώσεις, γιατί πρόκειται να κλείσουν όλα αυτά τα δύο Ζάρα και να ανοίξει ένα μεγάλο τεράστιο στον πύργο, κάτω εμείς πύργο το λέγαμε στον Πειραιά, ο οποίος πύργος είχε φτιαχτεί επί Χούντας τέλος πάντων και μετά από 50 χρόνια το φτιάχνουν 60, αλλά πάλι καλά, δόξα τω Θεώ δηλαδή που γίνεται και αυτό. Ανοίγουν λοιπόν εκεί πάρα πολλά μαγαζιά, το Ζάρα θα έχει νομίζω πάρα πολλά τετραγωνικά, 10.000, 15, κάπου εκεί έχω ακούσει. Θα έχουν και Ζάρα Home, επιτέλους τον Πειραιά Ζάρα Home, οπότε θα έχουμε και από εκεί βιντεάκια, με ξέρετε τώρα. Και έρχεται κι άλλο βιντεάκι με αυτά που ψώνισα, έρχεται κι άλλο βιντεάκι με αγορές από Zara Home. Τώρα, το Zara Home έχει πολύ καλές πάλι ευκαιρίες μέσα στο site, οπότε αν θέλετε να αγοράσετε κάτι εκπτωτικά, μπείτε μέσα και κάντε από εκεί παραγγελία. Αυτά λοιπόν από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που άνοιξανε τα Sinsay. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχεται ένα μεγάλο brand στη χώρα μας. Τώρα, αν θα μου πείτε ότι έτσι πέφτουν οι ελληνικές εταιρείες που φτιάχνουν και αυτές τέτοια είδη, θα σας πω ότι δεν υπάρχουν πια εταιρείες που φτιάχνουν είδη διακόσμησης και αυτές που είναι ελληνικές θα εισάγουν από την Κίνα. Αν μένετε στην περιοχή Πειραιά, σήμερα ανοίγει Αγίου Διονυσίου, οπότε πηγαίνετε να κάνετε μια βολτίτσα. Σίγουρα θα βρείτε όμορφα πραγματάκια. Αυτά λοιπόν από μένα, πολλά φιλιά, θα τα πούμε σε επόμενο και πάντα χαρούμενο βιντεάκι. Γεια σας!